Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή ημέρα. Άρχισε η Μεγάλη Εβδομάδα, η Αγία Εβδομάδα, η Εβδομάδα των Αγίων Παθών, που όπως και να επιλέξει να την αποκαλέσει κανείς, είναι η ιερότερη, η τη της χριστιανοσύνης, η απόλυτη κορύφωση ολόκληρης της χριστιανικής πίστεως, καθώς αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, και τον θρίαμβο της ζωής επί του θανάτου. Αξίζει να σημειώσουμε πως από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ονομάστηκε η εβδομάδα πριν από το Πάσχα, επειδή κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μεγάλα, απόρριτα και σωτήρια γεγονότα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκειά της, δηλαδή τα Άγια Πάθη, η Σταύρωση, και η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μετά το τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να λοιπόν ενώπιον της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας. Μετά το στάδιο και την άσκηση, την προσευχή και την ιστία, αλλά κυρίως της ασκητικής της αγάπης, ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα που ξεκινά από το Σάββατο του Λαζάρου ημέρα συμβολισμού μιας πρώτης πολυσήμαντης νίκης επί του θανάτου και ολοκληρώνει τον κύκλο της κατά το Μεγάλο Σάββατο. Στην Ορθόδοξη Λειτουργική οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος αφιερώθηκαν είτε σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα που είχαν συμβεί πριν κατά το και μετά το Θείο Πάθος είτε στη διδασκαλία του Χριστού που αναπτύσσεται τότε εκφράζοντας συνολικά όλα τα μηνύματα που η Εκκλησία ήθελε να μεταδώσει στους πιστούς. Για τους λόγους αυτούς, η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει ώστε να τελούνται με τέτοιο τρόπο οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, ώστε να μπορούν όλοι ανεξαιρέτως να βιώσουν τα δραματικά γεγονότα των παθών του Κυρίου η μόνη Ιησού Χριστού. Να λοιπόν πως περιγράφει ο Καζαντζάκης αυτές τις ημέρες. Ζήγωνε η βδομάδα των παθών. Σε όλη τη χριστιανοσύνη θα σταυρώνονταν ο Χριστός. Θα ανοίγαν οι πέντε αθάνατες πληγές και θα έρχονταν πάλι η καρδιά, η Μαγδαληνή, να παλέψει με τον θάνατο. Τι ευτυχία να είναι ακόμη η καρδιά σου σαν του παιδιού και να υποφέρεις τις μέρες ετούτες, να μην μπορείς να φας, να μην μπορείς να κοιμηθείς, να πηγαίνεις στις αγρυπνίες και να τρέχουν τα δάκρυά σου θωρώντας επάνω στο σταυρό να σπαράζει το σώμα του Θεού σου φορτωμένο λεμονανθούς και να είναι ανοιχτά τα παράθυρα της Εκκλησιάς να μπαίνει η Άνοιξη. Στην Ορθόδοξο Εκκλησία, σύμφωνα με το Τριώδιο, κάθε μία από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος είναι αφιερωμένη και σε κάποιο ιστορικό γεγονός ή μορφή ή κάποια επιμέρους περιστατικά. Ας διαβάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσας και ξηρανθήσας εκείς. Σόφρον Ιωσήφ δίκιος κράτορόφθη και σιτοδότης ον καλών θυμονία, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, άρα ξηραίνει εις φύγομεν το πάθος. Πώς καταλαβαίνουμε όμως τη σημασία αυτής της Μεγάλης Εβδομάδος, αγαπητοί φίλοι, μας τη λέγει και πάλι ο μακαριστός Κισάμου και Σελήνου, κ. Ιρηναίος, σε το καινούριο του βιβλίο «Ρήματα ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια μεγάλη πνευματική δεξαμενή που θα πάρει ο καθένας μας ανάλογα με το πνευματικό του δοχείο, ανάλογα με το ψυχικό δοχείο που έχει ο καθένας μας. Εάν πάρω στην Εκκλησία αυτή την εβδομάδα με το πνευματικό μου δοχείο, με την ψυχή μου δηλαδή και με την καρδιά μου, θα πάρω όπως πάμε στη βρύση με το σταμνί πώς πηγαίναμε μια φορά στη βρύση με το σταμνί να πάρουμε το νερό. Σήμερα το έχουμε στο σπίτι μας, αλλά το λερώσαμε κι αυτό. Έτσι να φανταστείτε είναι ο άνθρωπος, όταν έρχεται στην εκκλησία πρέπει να βαστά μια στάμνα, το σταμνί της ψυχής του, της καρδιάς του, αυτό το σταμνί για να το γεμίσει. Αυτό είναι το μυστικό της κάθε λειτουργίας και προπαντός της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ας πάρουμε λοιπόν το δικό μας ταμνί και ακούσουμε τι γίνεται κατά τις ημέρες αυτές και ιδιαίτερα σήμερα. Για την διευκόλυνση, όπως είπαμε, των πιστών, οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος γίνονται ίσως αντίστροφα, δηλαδή οι όρθιοι τελούνται το απόγευμα και οι εσπερινοί το πρωί. Παλαιότερα, οι όρθιοι τελούνταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όμως η ώρα αυτή δεν ήταν κατάλληλη για την προσέλευση των πιστών η υμνολογία για τα γεωγραφικά αναγνώσματα της Μεγάλης Εβδομάδος είναι κατανοητικά για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε, να συζήσουμε και να συσταυρωθούμε κυριολεκτικά τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. Η Μεγάλη λοιπόν Εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου, ο πολύ καλός γιος του Ιακώβ, αυτό σημαίνει Πάγκαλος, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, και στην άκαρπη σικιά που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε με ένα του λόγο, καθώς η λειτουργία της Μεγάλης Δευτέρας περιλαμβάνει και την ιστορία της. Ποιος όμως ήταν ο Ιωσήφ? Ο Ιωσήφ ήταν ο μικρότερος και ο πλέον αγαπημένος Υιός του Ιακώβ, ο οποίος όμως διώχθηκε από τα αδέλφια του λόγω της αντιζηλίας τους για την ενάρητη ζωή του, καθώς και την αίσθηση δικαιοσύνης που είχε ο χαρακτήρας του. Γι' αυτό και αρχικά τον έριξαν σε έναν λάκο και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον πατέρα τους ανακοινώνοντας τον θάνατό του και χρησιμοποιώντα ένα ματωμένο ρούχο ώστε να το αποδείξουν και να τον πείσουν πως δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Αφού δεν μπόρεσαν να εξαπατήσουν τον πατέρα τους, τον πούλησαν σε εμπόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους τον πούλησαν στον αρχημάγειρα του βασιλιά της Αιγύπτου, τον Φαραώ Πετεφρή. Εκεί ο Ιωσήφ ήλθε αντιμέτωπους με νέους πειρασμούς, αλλά κατάφερε όμως να, να μείνει σταθερός στις αξίες του, τις οποίες είχε και έτσι να καταφέρει επιβιώνοντας να ζήσει αυτό το οποίο ε, γνωρίζουμε όλοι από την Παλαιά Διαθήκη και τη συνέχεια της ιστορίας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιωσήφ για την Εκκλησία αποτελεί τύπο του Χριστού. Επειδή και ο Κύριος καταδιώχθηκε, προδόθηκε από την κακία των ανθρώπων, κλείστηκε στον λάκο του τάφου και κατόπιν βασίλευσε επί της Αιγύπτου, δηλαδή επί της αμαρτίας, νικώντας κατά κράτο. Και όπως έσωσε ο Ιωσήφ την Αίγυπτο από την πείνα, έτσι και ο Χριστός τρέφει τους ανθρώπους με το άχραντό του σώμα, τον ουράνιο άρτο, όπως ακούμε και στον ασύναξάρι της Μεγάλης Δευτέρας. Όμως ο Ιωσήφ αποτελεί προτύπωση του Χριστού και για τις αρετές του και τη θυσιαστική αγάπη της καρδιάς του και μάλιστα το θαυμαστό είναι πως έζησε δύο χιλιάδες πριν από χρόνια από τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα αποτελεί το αιώνιο και διαχρονικό πρότυπο του πρόσφυγα. Αλλά στη λειτουργία της Μεγάλης Δευτέρας περιλαμβάνεται και η ιστορία της καταρατήσεις και ξηρανθήσεις οικής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά την Ευαγγελική Αφήγηση, ο Χριστός περπατώντας τους δρόμους της Ιερουσαλήμ την επόμενη ημέρα από την είσοδό του, είδε μια εύρωστη σικιά με παχύ φύλωμα, τον πλησίασε, την πλησίασε με σκοπό να κόψει κάποιον καρπό, αλλά δυστυχώς δεν είχε. Και τότε ο Ιησούς, απευθυνόμενος στον δέντρο, είπε «Μηκέτη εξου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και ξηράνθη παραχρήμα ησική». σική λοιπόν μετά από αυτό ξεράθηκε. Γι' αυτό και λέγεται καταραθήσα, δηλαδή καταραμένη και ξηρανθίσα, δηλαδή ξεραγμένη. Η από τον Κύριο Ξηρανθίσσα Σική αποτελεί σύμβολο του κάθε ανθρώπου που δεν έχει καρπούς αρετής και αγάπης αλλά και των Φαρισαίων που δεν στάθηκαν άξιοι της κλήσης του Θεού καθώς ήταν φαινομενικά ενάρετοι αλλά πρακτικά άκαρποι από καλά έργα και άδικοι από αγάπη. Η αφήγηση αυτή έχει ως σκοπό την αφύπνιση των συνειδήσεών μας. Η άκαρπη Σική Συμβόλιζε την συναγωγή των Ιουδαίων που δεν είχε παρουσιάσει πνευματικούς καρπούς και γι' αυτό καταδικάστηκε από τον Κύριο. Συμβόλιζε ακόμη και κάθε άνθρωπο που δεν είχε πνευματική καρποφορία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιγραφές και αναφορές αυτήν την ε, Μεγάλη Δευτέρα, όπως είναι οι παραβολές των κακών γεωργών, οι παραβολές των δύο γεών, μέσω των οποίων ο Κύριος προείπε την απόρριψή του από τον Ισραηλικό λαό. Και οι παραβολές αυτές ελέγχθηκαν την ημέρα μετά την Κυριακή των Βαΐων, γι' αυτό και η Εκκλησία όρισε να διαβάζονται την Μεγάλη Δευτέρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φέτος αισθανόμαστε ότι ζούμε συνεχώς την Μεγάλη Εβδομάδα. Βρισκόμαστε μόνοι στον ανήφορο του Γολγοθά και στη Σταύρωση και στην Ανάσταση, η οποία δεν θα αργήσει να έλθει. Ίσως να ζούμε μία μικρή Ανάσταση, η οποία, την οποία θα ακολουθήσει η μεγάλη Ανάσταση του Χριστού. Όπως είπαμε, σε αυτόν τον Γολγοθά, σε αυτήν την περιπέτεια στην οποία βρίσκεται όλη η ανθρωπότητα, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης θα βρίσκεται κοντά σας, και όπως είπε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης στον ένα μήνυμά του δεν κινδυνεύει η πίστη μας αλλά η πιστή δεν κινδυνεύει ο Χριστός αλλά οι χριστιανοί δεν κινδυνεύει ο Θεάνθρωπος αλλά ο άνθρωπος ας μην το ξεχνάμε αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι θα τελειώσει αυτή η μεγάλη εβδομάδα αυτός ο σταυρός της ανθρωπότητας. Καλή συνέχεια να έχουμε φίλοι και φίλες και μην ξεχνάτε, εσείς μένετε σπίτι και ερχόμαστε εμείς στο δικό σας το σπίτι. Χρόνια πολλά!